σήμερα είμαστε με τον Γιώργο τον Καλόφωνο μαζί, με τον οποίο κάναμε ένα εξάμηνο πρόγραμμα γενικότερης αλλαγής σύστασης, όπου είχε αρκετό καιρό να κάνει κάτι με την διατροφή του. Ήρθε αποφασισμένος, τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά και θα βάλουμε και φωτογραφίες με το πριν και το μετά για να δούμε λίγο την ουσιαστική διαφορά. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι πρέπει να πάμε σε έναν διαιτολόγο και σε έναν τροφολόγο για να χάσουμε μόνο βάρος, αλλά το πιο σημαντικό είναι να αλλάξουμε τη σύσταση. Οπότε εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Πώς πήρες την απόφαση για να κάνεις αυτό το βήμα μετά από τόσο καιρό? Μετά από τόσο καιρό απλά ήθελα να κάνω κάτι για μένα, για τον εαυτό μου. Ήθελα να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, γιατί αν δεν το κάνεις για τον εαυτό σου, όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο περιττά πολλές φορές. Σίγουρα. Και πώς και μας βρήκες και έτσι επικοινωνήσαμε, θυμάμαι εκείνο το τηλέφωνο που ήταν εξής, θέλω να κάνουμε κάτι. Ήταν από τα social media. Είναι που είχα δει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε, είχα δει και τα αποτελέσματα και θα σταθώ πάνω σε αυτό που είπες, ότι πολλές φορές η δίαιτα δεν είναι ένα νούμερο στη ζυγαριά, είναι μια εικόνα. Και δεν είναι μόνο το μετρήσιμο νούμερο η ζυγαριά και το ζύγισμα, είναι και τα υπόλοιπα με τις μετρήσεις που είχαμε και την αλλαγή σύστασης. Τι διαφορετικό είχαμε στο πρόγραμμα, τι διαφορετικό έλαβε σαν Γιώργος στο πρόγραμμα από όλη την εκπαίδευση που υπήρχε και το κομμάτι του coaching? Δηλαδή, ξεχώρισε μου λίγο τα 3-4 ίσως σημεία τα οποία σε βοήθησαν εσένα στο μετά κομμάτι, γιατί είμαστε στο σήμερα, έχει περάσει το εξάμηνο και κρατάς ακόμα το αποτέλεσμα. Σίγουρα αυτό που με βοήθησε είναι το ότι δεν υπάρχουν απαγορευμένες τροφές. Όλα επιτρέπονται. Βεβαίως μπορούν όλα αυτά να ρυθμιστούν και αυτό είναι η διατροφή, δεν είναι η στέρηση. Είναι το πώς τρέφομαι σωστά, το πώς μαθαίνω να τρέφομαι σωστά. Είναι το γεγονός η στοχοθεσία, διότι το να θέτουμε κάποιους στόχους, όπως ήταν για παράδειγμα, διότι εγώ δεν είχα μέσα στη διατροφή μου σωστή ενυδάτωση, φρούτα και λαχανικά. Φρούτα και λαχανικά απουσίαζαν εντελώς από τη διατροφή μου όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε το ότι βάλαμε μια στοχοθεσία για να εντάξω κάποιες κατηγορίες τροφίμων, πολύ βασικών τροφίμων, μου δίνει και ένα στόχο και ένα κίνητρο για να μπορώ να συνεχίζω. Για τα γλυκά που και εκεί ήταν έτσι λίγο η αχίλιος πτέρνα, που το δουλέψαμε και αυτό σαν συνήθεια. Ναι, και τα γλυκά, αυτό που θέλω να πω είναι που είπα και στην αρχή, ότι δεν υπάρχουν απαγορευμένες τροφές. Ότι και τα γλυκά υπήρχαν στη διατροφή μου και υπάρχουν ακόμα στη διατροφή μου. Απλά υπάρχει ο τρόπος για να ρυθμιστούν κάθε φορά που γίνεται κατανάλωση και να μπορούμε να εξισορροπούμε το ισοζύγιο. Πολύ σωστό, αυτό είναι η κατάλληλη λέξη. Οπότε, Γιώργο, μετά από όλη αυτή την εξάμηνη διάρκεια, πόσο σίγουρος νιώθεις πλέον σαν Γιώργος ότι μπορείς να κρατάς το αποτέλεσμα αυτό που πετύχαμε σε βάθος χρόνου? Ή τι σε κάνει να το νιώθεις αυτό? Σίγουρα όλη η στήριξη που πήρα από coaching διατροφή σε αυτούς τους 6 μήνες με έχει φτάσει, πιστεύω, σε ένα επίπεδο να μπορέσω να το κρατήσω και να ρυθμίσω τη διατροφή μου. Δεν υπάρχουν κάποιες απορίες που να μου έμειναν αναπάντητες όλο αυτό το εξάμηνο. Όπως επίσης, όχι μόνο δεν υπάρχουν απορίες, αλλά μου έχουν υπερκαλυφθεί και οι ενδεχόμενες απορίες που μπορεί να προκύψουν. Είναι πολύ καλό αυτό. Και για να αφήσουμε έτσι και ένα μήνυμα για αντίστοιχα άτομα τα οποία έχουν έναν παρόμοιο στόχο με εσένα, τι μήνυμα θα άφηνες, δηλαδή? Τι μήνυμα θα έδινε σε αυτά τα άτομα για να τα προτρέψει να κάνουν αυτό το πρώτο βήμα που κάνεις εσύ και να κάνουν ένα αντίστοιχο πρόγραμμα? Το μήνυμα που θα έδινα σε κάποιους είναι ένα ωραίο μήνυμα που είχα δει τις προάλλες στο διαδίκτυο, που λέει Together we win. Ωραίο. Διότι μαζί με την ομάδα της Nutripass είναι που με βοήθησαν εμένα να φτάσω στο στόχο μου και μετά μόνος μου να συνεχίσω, μου δώσαν τα εφόδια. Αλλά όλα αυτά είναι κάτι που το καταφέραμε μαζί. Και η ομαδική δουλειά πιστεύω είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, συνεργαστήκαμε πολλές ειδικότητες μαζί για να το πετύχουμε αυτό. Και σε αυτό ευχαριστούμε και εσένα που ήσουν τυπικό στη διαδικασία. Υπήρχε επικοινωνία, το feedback. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Για όσους από εσάς θέλετε να πετύχετε ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα και να γίνετε ο διατροφολόγος του εαυτού σας, όπως πετύχαμε τον Γιώργο που τώρα ξέρει πλέον τι να κάνει μόνος του στη διατροφή του, κάντε το πρώτο βήμα. Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για να δούμε λίγο τι στόχο έχετε και από εκεί πέρα να συζητήσουμε και να σας πούμε λίγο εξτομικευμένα τι μπορούμε να κάνουμε στην δική σας ξεχωριστή περίπτωση. Περισσότερα στο nutripass.gr και μπορείτε να μας αφήσετε και τα στοιχεία σας συμπληρώνοντας μια αντίστοιχη φόρμα που έχουμε στο site για να δούμε λίγο τον δικό σας στόχο και τα δικά σας κίνητρα.